Μετά την κατάργηση των SMS, των click away και click inside, αλλά και την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, μια νέα σειρά από άρσεις μέτρων ξεκινά από σήμερα, με ορίζοντα το τέλος του μήνα και την υποδοχή του καλοκαιριού. Σήμερα λοιπόν επέστρεψαν στις σχολικές μονάδες οι μαθητές των παιδικών και ευρεφονιπιακών σταθμών. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, έχουν γίνει απολυμάνσεις, η καθαριότητα, όλα τα απαιτούμενα μέτρα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Άρα λοιπόν το μόνο που μα μένει είναι να υποδεχτούμε με χαρά τα παιδιά. Σε αντίθεση με του μαθητέ των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων, που θα υποβάλλονται σε self-test μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο, όπω ίσχυε μέχρι σήμερα, οι μαθητέ των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Επίση, τα παιδιά των βρεφονιπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα. Σαφώ αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι γονεί να φροντίζουν να προσέχουν τι επαφέ με άλλα παιδιά, με άλλους γονείς, με ανθρώπους, πάντα με τη χρήση της μάσκας για να προστατεύονται και οι ίδιοι αλλά και τα μικρά τα παιδιά. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ την εβδομάδα και να φορούν συνεχώ τη μάσκα τους. Πέραν της, ε, της χορήγησης του. Πέραν τη χορήγηση του self-test αλλά και τη υποχρεωτική χρήση μασκών, αυτή τη στιγμή έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία από του βρεφών έτσι ώστε να είναι και αυτοί στην λίστα προτεραιοποίηση για εμβολιασμό. Self-test κανονικά, οι εκπαιδευτικοί, όπω αρμόζουν και οι οδηγίε από τι οδηγίε. Ε, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει προς το παρόν κανένα πρόβλημα. Θέλω να σας πω όμως να γνωρίζετε ότι έχουμε κρούσματα. Ε, οι εκπαιδευτικοί εκείνοι οι οποίοι μας ανακοίνωσαν ότι είναι θετική, ε, ε, ή τουλάχιστον ο, 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 ο οικείος περιβάλλοντας χώρος τους έχει κρούσματα ε, θετικά έχουν μείνει σε απομόνωση. Έχουν αντικατασταθεί από άλλο βοηθητικό προσωπικό, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Την ίδια ώρα, υποχρεωτικό είναι το self-test για του εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική το λιμενικό σώμα και του δικαστικού υπαλλήλου. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα επαναλειτουργήσαν οι πρακτικέ και εργαστηριακέ ασκήσει σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώ και οι διαζώσει λειτουργία των σχολείων δεύτερη ευκαιρία. Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self-test μία φορά την εβδομάδα. Ξεκινούν επίση οι αθλητικέ ακαδημίε με προπονήσει σε μικρά γκρουπ μέχρι 10 άτομα. Στι 21 Μαου επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75%. Στι 28 Μαου, επαναλειτουργία θεαμάτων συναυλιών σε υπαίθριο χώρο, 50% πληρότητα. 31 Πέμπτου, επαναλειτουργία γυμναστηρίων για όλου, με επαναξιολόγηση. Τέλο, σύμφωνα με τι πληροφορίε, οι επιστήμονε επανεξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση, αλλά και να αυξηθεί το όριο στου γάμου και τι βαπτήσει, το οποίο έχει τεθεί στα 100 άτομα.